από την Τόσκα μέχρι την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν και από το αφιέρωμα στο Ζορμπά μέχρι το αφιέρωμα στο Μίμι Πλέσα. Δεκάδες εκδηλώσεις και εκατοντάδες καλλιτέχνες αναμένεται να βρεθούν στη σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου τη νέα χρονιά, επιχειρώντας να συνεχιστεί η επιτυχημένη πορεία που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια και έχει σηματοδοτήσει μια νέα πνοή στα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρόμενα όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά ολόκληρης της Κρήτης. Το στοίχημα του Πολιτιστικού Κέντρου είναι μεγάλο. Ένα μέρος του έχει κερδιθεί, ένα μέρος του μένει να κερδιθεί και ακριβώς το ζήτημα είναι να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του, το οποίο είναι τεράστιο. Στην παρουσίαση του νέου προγράμματος των εκδηλώσεων για τη σεζόν 2024-2025, αυτό που επισημάνθηκε είναι πως στο κέντρο επιχειρείται να διευρυνθούν οι κύκλοι και οι εκδηλώσεις όσο ο χρόνος περνάει, να απευθύνονται όλο και σε μεγαλύτερα κοινά. Με το Δήμαρχο Ηρακλείου να σημειώνει ότι τόσο στο κομμάτι της δημιουργίας και της φιλοξενίας όμως καλλιτεχνών, όσο και στο κομμάτι του κοινού, κεντρική θέση έχουν οι νέοι. Το Πολιτιστικό Κέντρο στο σύνολό του πρέπει να έχει μια ζωή πολλών και διαφορετικών ανθρώπων με έμφαση στη νεότητα. Η μεγαλύτερη συνεισφορά, θεωρώ, του Πολιτιστικού μας Κέντρου στην εκπαίδευση νέων ανθρώπων σε αυτό που ονομάζεται πολιτισμός. Καλούμε τέλος τους δημότες μας να συνεχίσουν να στηρίζουν τον κόσμο αυτό της πόλης μας, για το οποίο στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της λειτουργίας του, καθιστώντας τον πυρήνα παραγωγής πολιτισμού για όλη την Κρήτη. Τη νέα καλλιτεχνική περίοδο, οι εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, όπως σημείωσε και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, αναμένονται δυνατές συγκινήσεις με εκδηλώσεις μοναδικές. Από όπερα και συμφωνική μουσική μέχρι παιδικό θέατρο, μπαλέτο και αφιερώματα. Ο στόχος μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε να καταγραφόμαστε στο Διεθνές Καλλιτεχνικό Γίγνεσθε ως ένας δυναμικός φορέας που αναπτύσσεται, αλλά να κερδίζουμε κάθε μέρα και περισσότερο το στοίχημα της προσέγγισης των νέων ανθρώπων, να φέρνουμε τα παιδιά, τους νέους ανθρώπους κοντά στην τέχνη, στο καλλιτεχνικό γίγνεσθε και να έρχονται στις παραστάσεις μας άνθρωποι από όλες τις ηλικιακές ομάδες, πράγμα το οποίο συμβαίνει, να γεμίσουν πάντα τις αίθουσές μας και να υπάρχει αυτό το. Αυτή η ζωή εντός και εκτός των τυχών του πολιτιστικού. Πιστεύω ότι το εντός το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το επόμενο στοίχημα είναι και το εκτός των τυχών του πολιτιστικού.